Τι ξεχωριστό έχουν τα πασχαλινά κουλούρια των Ιωαννίνων. Η συνταγή απλή, η γεύση απίστευτη. Η ιδιαίτερη μυρωδιά τους, το σχήμα τους είναι τα στοιχεία της επιτυχίας του πασχαλινού κουλουριού που δεν λείπει από κανένα τραπέζι. Η κίνηση όσο περνούν οι μέρες ανεβαίνει στα αρτοπία. Στους φούρνους της γειτονιάς μπορείτε να βρείτε τσουρέκια από 4 έως 10 ευρώ το τεμάχιο, ενώ τα κουλούρια φτάνουν τα 10 ευρώ το κιλό και τα σοκολατένια αυγά κυμαίνονται από 5 μέχρι 10 ευρώ το τεμάχιο. Ακριβότερα είναι τα γεμιστά τσουρέκια. Ο πρόεδρος των αρτοπιών, Θοδωρής Σύνδρος, αναφέρθηκε στην κίνηση που ακόμη δεν έχει κορυφωθεί, πράγμα που θα συμβεί τις επόμενες ημέρες με την καταβολή του δώρου. Κάτι που σίγουρα έχει αλλάξει φέτος και εξαιτίας καραντίνας είναι ότι παλιότερα ο φούρνος γειτονιάς ήταν συνυφασμένος με την παραδοσιακή τηλετουργία για την παρασκευή των πασχαλιάτικων κουλουριών. Έπρεπε να κλείσεις ώρα και μέρα για να εξυπηρετηθείς, μιας και οι φουρνάριδες ήταν γεμάτοι. Η ζύμη φτιαχνόταν στο σπίτι από τις νοικοκυρές και μετά με τις λεκάνες υπομάλης, οι νοικοκυρές πήγαιναν στο φούρνο της γειτονιάς για να φουρνίσουν τα κουλούρια. Αυτό πια έχει αλλάξει. Ακόμη είναι υποτονική η ζήτηση. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι που να μας δίνει έτσι αισιόδοξα μηνύματα. Ευελπιστούμε τώρα αυτές τις επόμενες μέρες να υπάρξει μια τόνωση στην αγορά, θα πληρωθεί ο κόσμος και να δουλέψουμε κι εμείς. Να σας ρωτήσω πόσο έχουν το κιλό τα κουλούρια. Οι τιμές είναι οι ίδιες σε όλα τα προϊόντα εδώ και χρόνια, δεν έχουν ανέβει, είναι από 9 μέχρι 10 ευρώ το κιλό. Και πόσα κουλούρια είναι στο κιλό? Είναι γύρω στα 40-45 τεμάχια, 50 εκεί μέσα. Στο κιλό. Στο κιλό. Να σας ρωτήσω πώς είναι η διαδικασία του τσουρεκιού και πόσο κοστίζει για την αγορά, για τον καταναλωτή. Κοιτάξτε. Είναι και τα προϊόντα που θα ζητήσει ο κόσμος για το τραπέζι. Η διαδικασία του τσουρεκιού δεν είναι σίγουρα εύκολη όπως είναι η παραγωγή στο καθιερωμένο αυτό πασχαλινό κουλούρι που βγάζουμε εμείς εδώ στην Ήπειρο. Θέλει μπράτσα για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Θέλει ζύμωμα καλό, δυνατό και θέλει μια διαδικασία με την ξεκούραση, τα λεγόμενα γινώματα δηλαδή, της ξεκούρασης της ζύμης για να μπορέσει να αποκτήσει το σχήνωμα που υπάρχει στο τσουρέκι μέσα. Mm-hmm. Όλα αυτά πετούν και γνώσεις και κάποια διαδικασία που δεν είναι εύκολο για την κάθε νοικοκυρά να το τσουρέκι να το κατασκευάσει όπως κατασκευάζεται σε ένα φούρνο. Σαφώς έχουν μπει και σε αυτού του είδους τα σπίτια, οι νοικοκυρές δηλαδή στα σπίτια, γιατί και λόγω της καραντίνας που ήταν από πέρυσι που έχει δημιουργηθεί αυτό, έχουν γυρίσει για να δημιουργούν κάτι στον κενό χρόνο που υπάρχει. Να ρωτήσω αν ψήνουν κουλούρια εδώ στο φούρνο οι νοικοκυρές. Κάτι το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο τα προηγούμενα χρόνια. Έφερνε τη ζύμη και έφτιαχνε τα κουλούρια εδώ. Τα ψήνε. Ναι, ναι. Όχι, δεν υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Ειδικά είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Πέρυσι ήταν που ήμασταν επάνω στην περίοδο με το lockdown το πρώτο, που ήταν πολύ πιο δυνατό από ό,τι ήταν αυτό. Είχε χαθεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην κατασκευή και φέτος βλέπω ότι έγινε η συνήθεια πλέον και έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό της επίσκεψης στα αρτοπία για κατασκευή, οι γυναίκες που φέρνανε τις λεκάνες να τα φτιάχνουν τα κουλούρια. Ανοιχτό το ωράριο συνέχεια, έτσι, μέχρι Μεγάλο Σάββατο. Εμείς μέχρι και Μεγάλο Σάββατο θα είμαστε ανοιχτοί και μετά την Τετάρτη θα ξανανοίξουμε. Πέφτει και η Πρωτομαγιά τώρα που μεταφέρεται. Θα είναι ένας χρόνος να δούμε τις οικογένειές μας, να ξεκουραστούμε και εμείς να απολαύσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες.